τιμούν σήμερα με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός, η Αντιδήμαρχη κυρίος Αλέξης Τσέκας, κυρία Μαρία Μουτσάξου, κύριος Βαγγέλης Ευαγγελίου, η Δημοτική Σύμβουλη κυρία Σοφία Κωνσταμπάρη, κυρία Κλεόπα Βίσβα, κύριος Νίκος Παπανικολάου, κυρία Στέλλα Βέργου. Γιατί δεν σταματήσετε να χειροκροτάτε? Κύριος Οδυσσέας Κορακίδης, ο αναπληρωτής διευθυντής ΔΕΛΤΑ Διεύθυνσης Αθήνας, κύριος Λαύρος Χρήστου, η διευθύντρια τετάρτη λυκή κυρία Παμοπούλου και τετάρτη γυμνασί κυρία Σαββάκη, και όλοι οι γονείς, περίπου γονείς και υπόγραφοι, υπάρχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του πρώτου λυκείου. Και όλα τα παιδιά του πρώτου λυκείου Αλίμου. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να τιμήσουμε 12 πρόσωπα. Τα 11 από αυτά πέρασαν τα τελευταία χρόνια της μαθητικής του ζωής σε τούτο εδώ το σχολείο, στο πρώτο λύκειο Αλίμου. Με το άριστο εκπαιδευτικό έργο των καθηγητών τους, αρίστευσαν και βγήκαν πρώτοι τον πρώτο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε αργότερα έναν-ένα. Τιμούμε και ένα 12ο πρόσωπο που έχει φύγει για πάντα από κοντά μας, αλλά θα ζει για πάντα μέσα μας. Είναι η Εύα Μπενάκη. Το νήμα της ιστορίας του κληροδοτήματος του πρώτου λυκείου Αλίμου ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω, όταν ο σημερινός Δήμος Αλίμου ήταν η μικρή κοινότητα Καλαμακίου. Περισσότερα γι' αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να μάθουμε η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Αγγλία Μανολαράκη. Καλημέρα και από μένα. Αγαπητέ κυρία Δήμαρχε, κύριε Διευθυντά του πρώτου λυκείου Αλίμου, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να μιλήσουμε για ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας, των ανθρώπων που έζησαν στον Άλιμο και του σχολείου με το οποίο ξεκίνησε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο μας. Οι παλιότεροι θυμούνται ακόμα τα παιδιά της κοινότητας Καλαμαγκίου που ξεκινούσαν κάθε πρωί για να πάνε σχολείο στο γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου. Η ιστορία του πρώτου εξατάξιου τότε γυμνασίου ξεκινά το 1963, όταν ο τότε Υπουργός Παιδείας Λουκής Ακρίτας εγκαινίασε το γυμνάσιο Καλαμακίου σαν ανεξάρτητο γυμνάσιο στο οίκημα της Οδού Νίκης. Είναι το πρώτο γυμνάσιο όλης της περιοχής του Αλίμου. Το οίκημα αυτό βρίσκεται στην Οδό Νίκης απέναντι από την Εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Στέγασε για 10 περίπου χρόνια το εξατάξιο γυμνάσιο Καλαμακίου, μέχρι το 1973, οπότε μεταφέρθηκε στο νεόθμητο σχολικό κτίριο της Οδού Υψηλάντου, εκεί που λειτουργεί μέχρι και σήμερα το πρώτο λύκειο, το δικό σας σχολείο. Το οίκημα της Οδού Νίκης, που πρωτοϋποδέχθηκε μαθητές γυμνασίου, ανήκε στην παλιά αλιμνιώτισσα Εύα Μπενάκη, άνθρωπο με πολλές ευαισθησίες και αγάπη στη νεολαία και ιδιαίτερα στα παιδιά που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούσαν να σπουδάσουν. Έδωσε λοιπόν με τη διαθήκη της το οίκημα που στεγαζόταν το πρώτο εξατάξιο γυμνάσιο στο ίδιο το σχολείο που στέγαζε, το σημερινό πρώτο λύκειο Αλίμου, για να μπορέσει με τα έσοδα από αυτό να βοηθήσει τα παιδιά που τόσο πολύ αγαπούσε. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σήμερα εμείς να τιμήσουμε τη μνήμη της και την προσφορά της, απονέμοντας τις υποτροφίες στους πρώτους μεταξύ των πρώτων, από φίτους του πρώτου λυκείου Αλίμου, από το σχολικό έτος 2002-2003 μέχρι και το 2010. Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω πρώτα και ιδιαίτερα το διευθυντή του σχολείου σας, τον κύριο Καρούζο, για την εμπιστοσύνη, την προσπάθεια και τη στήριξή του όλο αυτό το διάστημα. Όλα τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής για τις ατελείωτες συνεδριάσεις, τη φίλη και συμπαραστάτη όλων μας, την Κέτη, και όλους όσους παλαιότερα αλλά και σήμερα
βρίσκομαι σήμερα σε ποσά υποτροφιών, μιας και το πραγματικό περιεχόμενο της δωρεάς της υποτροφίας Εύας Μπενάκη δεν βρίσκεται στα οικονομικά στοιχεία. Βρίσκεται στη διάθεση προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, μιας προσφοράς αυθόρμητης, ενσυνείδητης και ανιδιοτελούς, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να συνεχίσουν σπουδές για να τις χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τη σειρά τους για το καλό του συνόλου. Επιβράβευσε τους άριστους και ενθάρρυνε την ευγενική άμυλα μεταξύ των νέων. Με τις σπουδές που η υποτροφία Εύα Μπενάκη βοηθά, δεν ωφελούνται μόνο οι ίδιοι οι μαθητές, αλλά το σύνολο της μαθητικής κοινότητας. Την ευχαριστούμε για την προσφορά της αυτή. Σήμερα, σε μια δύσκολη εποχή, όπου οι αξίες που κάποτε στήριζαν την κοινωνία λιδωρήθηκαν και καταπατήθηκαν, πρέπει να αναζητήσουμε με ποιο τρόπο θα ξαναδώσουμε νόημα στις αξίες που ξεχάστηκαν. Είναι πεποίθησή μου ότι μόνο μέσα από την παιδεία ο τόπος μας θα μπορέσει να βγει από την κρίση οικονομική και κυρίως αξιακή. Γιατί μιλώντας για παιδεία, εννοούμε ότι πέρα από τη γνώση και τη διάθεση για γνώση, υπέρτερη αξία είναι ο τρόπος αξιοποίησης της γνώσης και της επιστήμης υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Δηλαδή οι αρχές, οι αξίες, η ιεράρχηση των αξιών στις οποίες στηρίζεται η μετουσίωση της γνώσης από ατομικό απόκτημα σε άειλη πνευματική επένδυση που πρέπει να χαρακτηρίζει τόσο την προσωπικότητά μας όσο και την κοινωνία προς την οποία αναπευθύνεται το έργο μας. Την άειλη επένδυση την οποία σιωπηλά και ανεπαίσθητα διαμορφώνει το σχολείο και διαχέει στην κοινωνία μας. Όλοι μας πρέπει να πατούμε στέρεα πάνω σε αυτές τις αξίες και τις αρχές που κάνουν κάθε ένα από εμάς άνθρωπο, να συνεχίζουμε να αποκτούμε γνώση σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες με προσφορά στο κοινωνικό σύνολο για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Αγαπητοί υπότροφοι, σας εύχομαι με την καρδιά μου να έχετε υγεία, να πετύχετε τους στόχους σας, να γελάτε ευτυχισμένοι, να δίνετε χαρά σε αυτούς που σας αγαπούν και μην εγκαταλείψετε ποτέ τους στόχους σας. Συγχαίρω τους γονείς σας για αυτά που σας χάρισαν, για την αγάπη και τη φροντίδα τους. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας προς το σχολείο. Είναι η ώρα που ρίχνεστε με θάρρος στο σκληρό αγώνα της ενήλικης ζωής, με τις δυσκολίες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις. Μη φοβηθείτε και μη λοξοδρομήσετε ό,τι και αν σας τύχει. Γύρω σας είναι ο κόσμος και αυτή είναι η δική σας εποχή. Και υπάρχει θέση για τον καθένα από σας κατά τα έργα του, τη δύναμή του, την ανθρωπιά του. Εσείς ορίζετε τη μοίρα σας, μονάχα εσείς. Πλάστε την όπως εσείς θέλετε. Πλάστε την με περίσκεψη, γεμάτη ομορφιά και καλοσύνη, μένοντας πάντα δίκαιοι και έντιμοι στη σκέψη και στην πράξη, αφήνοντας έξω κάθε μικρό και ασήμαντο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μαναραράκη. Θέλω να πω ότι έχουμε ακόμα κοντά μας τον Αντιδήμαρχο κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Δημήτρη Δημάκη. Το πρόσωπο της Εύας Μπενάκη, το χαρακτήρα, το ήθος αλλά και την προσφορά της θα το γνωρίσουμε μέσα από τα λόγια της Δημοτικής Συμβούλου και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίας Αναστασία Σιμητροπούλου. Κυρία Σιμητροπούλου. Να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου και εγώ στη σημερινή μας εκδήλωση. Η σημερινή μας εκδήλωση δεν μπορεί παρά να μας μεταφέρει τη μνήμη στην αείμνηστη Εύα Μπενάκη, μεγάλη Ελληνίδα και ευεργέτρια. Με καταγωγή από μεγάλη αστική οικογένεια των Αθηνών, διακνεόταν από αισθήματα φιλαλληλίας και κοινωνικής προσφοράς που με την προσωπική της στάση συνέχισε την παράδοση των ευεργετών της πατρίδας μας. Άνθρωπος με μεγάλη μόρφωση και παιδεία ελληνοκεντρική, δεν είναι τυχαίο ότι οι δωρεές της έχουν αποδέκτες τις νέες γενιές και τη μόρφωσή τους. Άνθρωπος με τεράστια αποθέματα αγάπης, που η ψυχή της δεν μπορούσε να ανεχθεί ότι υπάρχουν παιδιά που δεν θα μπορούν να συμμετέχουν
στο ύψιστο αγαθό της παιδείας. Αυτή λοιπόν η επιθυμία της πήρε σάρκα και οστά με την ίδρυση του κληροδοτήματος, το οποίο από το 1963, οπότε και χτίστηκε, υλοποίησε το όνειρό της. Η Εύα Μπενάκη όμως, ταυτόχρονα με την προσφορά της, άφησε παρακαταθήκη στους νέους μας την αδιάκοπη προσπάθεια για κατάκτηση της γνώσης, την προσήλωση σε ευγενείς σκοπούς και την ευγενή άμυλα. Η καλύτερη επένδυση ενός λαού είναι αυτή της παιδείας, της οποίας μπορεί οι ρίζες να είναι πικρές, γιατί θέλουν κόπο πολύ και χρόνο μακρύ, η καρπή της όμως είναι γλυκής και ζωογόνη. Γι' αυτό και σήμερα υποδεχόμαστε τους μαθητές εκείνους οι οποίοι έδωσαν τον αγώνα των καλών με την καθοδήγηση των δασκάλων και των γονιών τους για τον επιβαλλόμενο έπαινο. Και επειδή σήμερα βρισκόμαστε ανάμεσα σε ανθρώπους που χωρίς υπερβολή είναι σκαπανείς της γνώσης, επιτρέψτε μου να κλείσω με μία φράση του μεγάλου σταγυρίτη φιλοσόφου και διδασκάλου του Αριστοτέλη. Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες αυτούς που ευεργέτησαν, παρά οι ευεργηθέντες τους ευεργέτες τους. Σε εσάς, τους άξιους μαθητές, ανήκει και η τιμή και ο ρόλος να διαψεύσετε το μεγάλο δάσκαλο της ανθρωπότητας, να τιμήσετε και να τιμάτε τη μεγάλη ευεργέτριά μας, την Εύα Μπενάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Σιμιλιοπούλη για αυτήν την τόσο ξεχωριστή μέρα για το πρώτο λύκειο Αλίμου, το Θουκυδίδιο, και για τις διαδικασίες και τις κοινές προσπάθειες όλων μας μέχρι να φτάσουμε στο σημερινό τελικό αποτέλεσμα, θα μας μιλήσει ο Διευθυντής του Πρώτου Λυκείου Αλίμου, κύριος Φώτης Καρούζος. Κύριοι συνάδελφοι διευθυντές και καθηγητές, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, υπότροφοι γονείς, μαθητές και μαθήτριες, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση ως διευθυντής του πρώτου γενικού λυκείου Αλίμου του Θουκυδίδιου να σας ανακοινώσω την εκ νέου ενεργοποίηση του κληροδοτήματος Ευαγγελία Μπενάκη, σύμφωνα με το οποίο και κατά την επιθυμία της διαθέτηδος δίδεται ως υποτροφία στον απόφυτο του σχολείου μας με το μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου το αντίτιμο του ενοικίου ενός διαμερίσματος Συνοδό Νίκης στον Άλυμο. Μετά το 2002, όταν δόθηκε η πρώτη υποτροφία, η απονομή διεκόπη λόγω μιας σειράς προβλημάτων, όπως η ελλειπής καταβολή των ενοικίων, η μη υποβολή προϋπολογισμών, φορολογικών δηλώσεων, αλλά και λόγω λανθασμένης κατανόησης των απαραίτητων διαδικασιών. Σήμερα, αυτά τα προβλήματα επιλύθηκαν χάρη στην προσπάθεια της νέας σχολικής επιτροπής. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, κυρία Κλέα Μανοραράκη, που με επιμονή, συστηματική εργασία, ανέλαβε και έφερε σε πέρας την απεμπλοκή της όλης διαδικασίας. Την κυρία Κέτη Πατσαβιά, που με ατελείωτη υπομονή ανεβοκατέβηκε αμέτρητες φορές τις σκάλες της εφορίας παλιού φαλήρου, ώστε να επιληθούν διάφορα φορολογικά προβλήματα. Τον κύριο Ηρακλή Πετρίδη, πρώην διευθυντή του σχολείου μας, για την αναπροσαρμογή του ενοικίου το 2006, το οποίο για πρώτη φορά ανήλθε σε τιμές αγοράς. Τον κύριο Γιώργο Βασιλακόπουλο, δικηγόρο και γονέα μαθήτρια στο σχολείο μας, που χάρη στην αφιλοκερδή βοήθεια και νομική στήριξή του, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο, νομικό αυτή τη φορά, σε σχέση με τον νόμο περί κληροδοτημάτων. Κάπως έτσι φτάσουμε σήμερα να δίνουμε τις υποτροφίες στους πρωτεύουσες μαθητές της περίοδου 2003-2011 και άνοιξε μια για πάντα ο δρόμος για τους μελλοντικούς απόφοιτους. Το μοναδικό σε σκληροδότημα υποτροφιών σε σχολική μονάδα στα Νότια Προάστια, για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτατη σχολή, του πρώτου σε επίδοση μαθητή, εξυπηρετεί πλέον το σκοπό του και εκπληρώνει την επιθυμία της διαθέτητος.
γεγονός που αποτελεί αναγνώριση για τη συνεχή προσφορά του σχολείου μας στην κοινωνία του Αλίμου. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι αλιμιώτες, μόνιμοι κάτοικοι, επιστήμονες, επαγγελματίες, γονείς των σημερινών μαθητών μας, αλλά και δημοτικοί άρχοντες, ήταν μαθητές του πρώτου λυκείου του Αλίμου. Τέλος, από τη θέση αυτή, καλωσορίζω εσάς, τους υπότροφους, απόφοιτους του σχολείου, σας εύχομαι καλή και φωτισμένη σταδιοδρομία και στους σημερινούς μαθητές μας που παρακολουθούν την εκδήλωση, εύχομαι καλή πρόοδο με παράδειγμα τη δική σας πορεία. Ευχαριστούμε τον κύριο Κάρτημα. Ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε να γνωρίσουμε και να από κοντά τα παιδιά αυτά που βγήκαν πρώτοι το πρώτο και να απονείμουμε τις υποτροφίες. Κάποιοι από αυτούς ήδη σταδιοδρομούν στην επιστήμη τους και κάποιοι άλλοι έχουν μια λαμπρή ακαδημαϊκή πορεία. Την πρώτη υποτροφία θα απονείμει ο Δήμαρχος Αλίμου, κύριος Στάνος Ιρφανός. Πραγματικά είναι μια έτσι μέρα για όλους εμάς που έχουμε στην τύχη μας τη διοίκηση του Δήμου να ξαναλειτουργήσουν οι υποτροφίες ενός κληροδοτήματος που για τόσο καιρό για πολλούς λόγους είχε σταματήσει. Αγαπητοί μαθητές και γονείς και εκπαιδευτικοί, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ πρώτα και κυρίως τους μαθητές που πρότευσαν στη σχολική τους ζωή και στις ανώτατες σπουδές τους. Οι επιτυχίες των παιδιών μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές αποτελούν ανάσα αισιοδοξίας και ελπίδας για το μέλλον αυτού του τόπου. Συγχαίρω τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με μεράκι και αγάπη μέσα από τη γνώση και την καλλιέργεια της ψυχής τους σας προετοίμασαν για το στίβο της ζωής, καθώς και τους γονείς σας, οι οποίοι με κάθε θυσία στήριξαν τις προσπάθειες και τα όνειρά σας. Σαν Δημοτική Αρχή, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, δίνουμε μεγάλη βάση στην παιδεία. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τα σχολιά μας, τα παιδιά μας, τη νεολαία μας, πιστεύοντας ότι αυτά είναι το μέλλον του τόπου μας και παρά τις δυσκολίες πρέπει να έχουν αυτό που δικαιούνται. Μια σωστή δημόσια παιδεία που τα μαθήματα που πάνω απ' όλα διδάσκονται στα παιδιά μας είναι η ετοιμότητα, η αξιοπρέπεια και η αγωνιστικότητα στη ζωή τους. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους υπότροφους μαθητές αλλά και στα παιδιά που φοιτούν αυτή τη στιγμή στο σχολείο. Το ταξίδι στη γνώση που έχετε ξεκινήσει με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών σας είναι πολύτιμο και μένει αξέχαστο. Γι' αυτό απολαύστε τη μαθητική και τη φοιτητική ζωή μέχρι την τελευταία της σταγόνα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη νομική υπηρεσία του Δήμου, τη σχολική κοινότητα, αλλά και όσους και είναι πολλοί συνέβαλαν να υλοποιηθεί η επιθυμία της Εύας Μπενάκη και να δοθούν οι υποτροφίες στους αρίστους. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάμε με την πρώτη υπότροφο, την Έλλη Σιαμά. Παρακαλώ την μητέρα της, μιας και η Έλλη αυτή τη στιγμή σταδιοδρομεί στην παιδιατρική στην Κύπρο, να έρθει να παραλάβει την υπότροφο. Επιτυχία.
Εγώ έτος 2003-2004, η κυρία Μαριάνθη Σταθάκη. Παρακαλώ να έρθουν να παραλάβουν την υποτροφία. Σήμερα είναι δικηγόρος Αθηνών η Μαριάνθη και παίρνει το διδακτορικό της στη Σορβόνη. Την απονομή θα κάνει η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, κυρία Θέα Μανολάκη. Είναι σήμερα στη Γερμανία και εξειδικεύεται στην νευρολογία. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Δημήτρης Δόκας, πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Αλίμου. Αν μου επιτρέπετε, είναι δύο τα χαρτιά. Το ένα είναι η επιταγή της υποτροφίας. Το άλλο είναι ένα αναμνηστικό, ένας έπαινος. Από τα δύο, το ένα θα χάσει γρήγορα τη λάμψη του, θα χάσει την αξία του. Αυτό που θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη της Ηλιάνας, συγγνώμη δεν την ξέρω προσωπικά, θα μείνει ανεξίτηλο είναι το άλλο χαρτί που αντιπροσωπεύει τον ηθικό έπαινο. Αντιπροσωπεύει τον έπαινο για αυτό που πέτυχε μέσα στο σχολείο. Αντιπροσωπεύει την προσδοκία να κάνει πολλά περισσότερα στη ζωή της. Και αντιπροσωπεύει και για την κληρονόμο την κυρία Μπενάκη, φαντάζομαι, την προσδοκία μέσα από την επιστήμη της να προσφέρει υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο. Ευχαριστούμε πολύ και τους καθηγητές για αυτό που έκανα. Εγώ έτος 2005-2006 η Φιλιό η Μαρινέλη. Παρακαλώ τη μητέρα της έχει να πάρει την υποτροφία μίας και σήμερα η Φιλιό κάνει παθολογία, εντατικολογία στην καρδίτσα. Την απονομή θα κάνει η κυρία Σιμητροπούλου, αντιπρόεδρος. Παύλος Ταμπούλογλου, ιατρική Αθηνών, ο επόμενος υπότροφος, η μητέρα του θα παραλάβει την υποτροφία. Παρακαλώ τον κύριο Χρήστου να έρθει να την απονείμει. Η κυρία Ιατρίδου, η διευθύντρια της διεύθυνσης, 5 λεπτά πριν ξεκινήσει να έρθει, ειδοποιήθηκε για μία ανηλυμένη υποχρέωση και δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή κοντά μου. Είναι σημαντικό για το σχολείο να έχει αυτή τη δυνατότητα να δίνει υποτροφία στους άρεστους μαθητές, στον άρεστο των αρίστων. Θέλω να απευθυνθώ στα παιδιά. Είναι ένα κίνητρο για να δώσουν κάτι ακόμα παραπάνω για να μπορέσει να ξεπεράσει ο ένας τον άλλον. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται πολλοί μαθητές, πάρα πολλοί μαθητές στην κορφή. Και εδώ το σχολείο έχει αυτή την ιστορία, να έχει πολλούς μαθητές με αξιόλογες επιτυχίες. Θα ευχηθώ να συνεχίσουν αυτή την παράδοση. Να πούμε ότι σήμερα ο Παύλος είναι γιατρός της Σπάρτης στην Γενική Χειρουργική. Επόμενο σχολικό έτος, η Γλαβά Άννα Λεμονιά. Πολιτικό Μηχανικό, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Παρακαλώ τον Διευθυντή του Πρώτου Λυκείου Αλίμου, κύριο Καρούζο, να κάνει την απονομή. Κωνσταντίνα Κολιοπούλου. Συγγνώμη, σε άλλαξα σειρά. Δεν πειράζει. Η επιτυχία σου δεν αλλάζει με τίποτα. Παρακαλώ τον κύριο Μύρο Αγκαλαμάκη να απολύνει την υποδοσία. Τελικά τίποτα δεν γίνει τυχαίο. Ήτανε πατήτριά μου. Συγχαρητήρια. Μαρία Γιαννίδη. Αλεξάνδρα Γεωργίου, Μαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Παρακαλώ την καθηγήτρια του πρώτου Λυκείου Αλίμου, κυρία Ράνια Πλασκασοβίτη. Χριστόφορος Φουρτέσης, ιατρική πατρών. Παρακαλώ τους γονείς του Χριστόφορου να έρθουν να πάρουν την υποτροφία και τον κύριο Ζήση, πρόεδρο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Πρώτου Λυκείου, να κάνει την απονομή. Thank you.
όλους. Ευχόμαστε πολύ γρήγορα κάποιους από τους μαθητές που είναι σήμερα εδώ να έρθει εδώ να βραβευθεί. Και του χρόνου και του παραχρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.